Θα μείνουμε στο θέμα με τα εμβόλια και έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ λέω, κυρία Μαστοράκου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λέω ότι είναι απαράβατος κανόνας να εμβολιάζουμε και τα παιδιά, αλλά και οι ευπαθείς ομάδες, οι μεγαλύτερες, οι ηλικίες. Εμείς, συγγνώμη, εμείς, αλλά είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Όχι, κυρίες και κύριοι, είμαστε απόλυτοι. Νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι. Που δεν μπορεί να μην ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, μπορεί και να ανήκουμε βέβαια και να μην το ξέρουμε ακόμα, αλλά αυτό, πρέπει να εμβολιαζόμαστε. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών. Και τα στατιστικά έδειξαν και από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έγινε για το θέμα, ότι την περσινή περίοδο είχαμε νεκρούς. Και μας ανέφερε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος στο ρεπορτάζ ότι ήταν μεταξύ τους και νέοι άνθρωποι. Και άνθρωποι από όχι επικίνδυνες πληθυσμιακές ομάδες, επιβαρημένες πληθυσμιακές ομάδες. Πράγματι, ο Άγιος Τερζίδης, ουσιαστικά αυτός που έχει αναλάβει τώρα το ΝΕΟΔΙ, τουλάχιστον την παρουσίαση του προγράμματος του αντιαγρυπνικού προγράμματος φέτος, παρουσίασε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Την διετία 18-19 είχαμε πάνω από 150 νεκρούς. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν είχαν εμβολιαστεί. Πέρυσι συνέβη κάτι το οποίο ήταν έτσι λίγο πιο επιβαρυντικό για τη δημόσια υγεία. Επικράτησε ο ιός τύπου Α, ναι, που έδωσε περισσότερους θανάτους από την αντίστοιχη χρονιά το 2018. Αυτό που βγαίνει όμως από τη μελέτη είναι ότι αν είχαν εμβολιαστεί όλοι, θα είχαμε μία βελτίωση της εικόνας των θανάτων και της νοσηρότητας κατά 50%. Επομένως, η σύσταση και πλέον είναι έκκληση προς όλους, είναι εμβολιασμός, μαζικός αντιγρυπικός εμβολιασμός, σε αντίθεση και σε τελείας αντιπαράθεση με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, όπως γνωρίζετε. Το πληρώνει αυτή την επιφύλαξη, εν πάση περιπτώσει, και η Ευρώπη και η Αμερική και όλες οι χώρες που έχουν ουσιαστικά αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, σε μεγάλες επιδημίες νοσημάτων που είχαμε ξεχάσει. Η Λαρά. Όπως για παράδειγμα η Λαρά στη χώρα μας, που ουσιαστικά μας βασάνισε περίπου για ένα χρόνο, έχω να πω ότι η Πάτρα και η Αχαΐα και ο νόμος Ηλίας είχαμε πρωτοστατήσει, ναι, για πάρα πολλούς μήνες σε κρούσματα, που σημαίνει ότι οι πολίτες πραγματικά εν της πράγμασης δήλωσαν μια μεγάλη επιφύλαξη για τον εμβολιασμό και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Και αυτό πρέπει να μας δώσει ένα μάθημα ζωής, ότι πρέπει πραγματικά να είμαστε πλήρως προσαρμοσμένοι στο πρόγραμμα εμβολιασμού του Υπουργείου και όσον αφορά τα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να ουσιαστικά συνεισφέρουν με αίσθημα ευθύνης, όχι μόνο για να θωρακίσουν την υγεία, την ατομική υγεία του παιδιού τους, αλλά και την και συνολική. Ακριβώς. Έτσι, και των άλλων παιδιών. Και πρέπει να ουσιαστικά να προγραμματίζουν αυτή την εποχή τους εμβολιασμούς των παιδιών τους, αλλά φυσικά να μειώσουμε αυτό το κίνημα, εν πάση περιπτώσει, αντίρρησης στον εμβολιασμό με τις επιφυλάξεις. Υπήρχαν τουλάχιστον κάποιες αναφορές από παιδιάτρους ότι κάποιοι γονείς παλιότερα ζητούσαν επίμονα να δοθούν ψευδείς βεβαιώσεις από παιδιάτρους ότι έχουν κάνει τον εμβολιασμό. Ότι έχουν κάνει τον εμβολιασμό. Τους εφιστώ την προσοχή ότι πλέον όλα ελέγχονται μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ότι φαίνεται η συνταγογράφηση του γιατρού και η συνταγή, αλλά και αν έχει εκτελεστεί, και επομένως οτιδήποτε συμβεί στο παιδί του θα φανεί και στο ιστορικό το τι έχουν παραλείψει και φυσικά θα φέρουν και την ευθύνη, την αντίστοιχη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο παιδί τους. Όσον αφορά τους ενήλικες, θα πρέπει να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες πράγματι, άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, ηλικίες πάνω των 60 ετών, έγκυες γυναίκες, παιδιά με χρόνια νοσήματα, άνθρωποι που είναι σε κλειστούς χώρους και έχουν πολύ συγχρονισμό. Εν πάση περιπτώσει, οι οδηγίες είναι σαφέστατες. Θα πρέπει να οδηγηθούν στο γιατρό τους για να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, ναι, γιατί επειδή μας βλέπουν οι τηλεθεατές και ρωτάνε διάφορα αυτό που αναφέρατε όσον αφορά τις βεβαιώσεις. Λέει, υπάρχει μια εγκύκλωση του Υπουργείου Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα, λέει, σε γονείς και κηδεμόνες να γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς ή σχολεία αν προσκομίσουν βεβαίωση ότι υπάρχει ζήτημα πιθανών παρενεργειών ή ότι το παιδί δεν έχει εμβολιαστεί για άλλο λόγο που επηρεάζει την υγεία του. Ισχύει κάτι τέτοιο, κυρία Μαστοράκου? Και εκτιμάται σε ένα ανοιχτό παραθυράκι. Υπάρχει ένα παραθυράκι πράγματι
το οποίο το εκμεταλλεύονται αρκετοί γονείς, εν πάση περιπτώσει, με σκοπό να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Εμείς συνιστούμε αποφυγή αυτής της πρακτικής, για τους λόγους που προανέφερα. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι τώρα κυβέρνηση και τουλάχιστον υπάρχει πολιτική βούληση να θεσπιστεί ο θεσμός του σχολίατρου, έτσι, του γιατρού που θα έχει την ευθύνη της υγείας των παιδιών, όχι μόνο για τους εμβολιασμούς αλλά και για διάφορες καταστάσεις, π.χ. παιδική παχυσαρκία, όπου πάλι πρωτοτσατούμε στην χώρα. Δηλαδή να γίνεται πλέον υπεύθυνα σοβαρά και από γιατρό μία εποπτεία γενικά της εικόνας της υγείας των παιδιών. Όπως υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχει γιατρός στο σχολείο και για, όχι μόνο για αυτά τα πολύ σοβαρά και για τα πιο μικρά. Και να αντιμετωπίζονται και πιο μικρά περιστατικά. Ισχύει αυτό που μας ανέφεραν και γιατροί, λοιμοξιολόγοι, παθολόγοι, ότι πλέον ακόμη και το ίδιο το εμβόλιο, και αυτό έρχεται να αντικρούσει και τις ενστάσεις ενδεχομένως εκείνων που δεν θέλουν να κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους, ότι πλέον δεν εγχύεται στο παιδί ή στον ενήλικα ζωντανά κύτταρα του ιού, αλλά κάποιες άλλες ενώσεις. Θέλετε να μας πείτε τι είναι ακριβώς αυτό και... Λοιπόν, η εξέλιξη των εμβολίων αυτή τη στιγμή είναι ότι ουσιαστικά παράγονται έτοιμα αντισώματα, τα οποία έτοιμα αντιγόνα ή αντισώματα αναλόγως, που δίνονται στον οργανισμό, χωρίς να υπάρχει παρουσία του ζωντανού μικροβίου ιού. Γιατί παλιά λέγανε ότι μας βάζουν τον ιό μέσα μας. Ναι. Ισχύει ακόμα για πάρα πολύ λίγα εμβόλια, αλλά δεν ισχύει πλέον. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι έτοιμα παρασκευασμένα το υλικό που πρέπει να διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Έτσι. Και θα πω το εξής. Τα εμβόλια είναι ασφαλή. Βεβαίως υπάρχουν επιπλοκές και παρενέργειες, οι οποίες όμως σημειώνονται σε πολύ ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού. Εάν συγκρίνει κανείς με το πληθυσμό που θα μείνει ανεμβολίαστο, το τι συνέπειες θα υποστεί από την νόσηση, θα δείτε ότι είναι τεράστια διαφορά. Απέχει μέρα με τη νύχτα. Καλά, σοβαρές παρενέργειες που να κινδυνεύει η υγεία ενός ασθενή δεν υπάρχει από τα εμβόλια μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ ήπιες, αντιμετωπίσιμες στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Και πλέον υπάρχουν σαφέστατα επιστημονικά δεδομένα, στατιστικά, που δείχνουν ότι δεν προκαλούν αυτισμό, δεν προκαλούν όλα αυτά που αναφέρονται, παιδικές καρκίνοι κτλ. Όλα αυτά είναι μύθοι, έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Υπάρχουν πολυκεντρικές μελέτες με χιλιάδες ασθενείς, που πλέον πραγματικά έρχεται η επιστήμη και βάζει μία τάξη. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας μύθος αστικός που το έχουμε πληρώσει αυτό. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πληρώσει αφού έχουν νοσήσει και πρόσφατα συνέβη σε εμάς η χώρα μας, με την Λιαρά. Άλλες χώρες βασανίζονται από αυτό το πράγμα, αυτό το αντιβολιαστικό κίνημα. Νομίζω είναι η ώρα της ορίμανσης και της έτσι με μεγάλη ευθύνη αντιμετώπισης των θεμάτων δημόσιας υγείας. Και δεν κοστίζει και τίποτα. Όχι βέβαια. Πηγαίνουν στους παιδίατρους γονείς και δεν έχουν κάνει τα εμβόλια. Έχουν χάσει 3-4-5 εμβόλια σειράς επισκέψεις. Ναι. Μας λένε οι παιδίατροι τέρατα πολλές φορές. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει αυτό, υπάρχει πολλές φορές διαφορία. Υπάρχει και το αιτιολογικό δεν πρόλαβα. Ναι, η οικονομική δυσφορία δεν είναι αυτό. Είναι πραγματικά ουσιαστικά αμέλεια, θα έλεγα εγώ. Το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Έτσι, είμαστε μια χώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε υπογεννητικότητα. Είμαστε η πέμπτη χώρα στη ταχύτητα δημογραφικής γύρανσης, το είπατε και προηγουμένως. Που σημαίνει ότι δεν δικαιούμαστε, δεν έχουμε άλοθη να έχουμε τόσο πολύ αμέλεια στα θέματα υγείας. Κύριε Μοστεράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στη Μετρόπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Σημαντικό το μήνυμα που περνάμε. Έτσι, επαναλαμβανόμαστε αυτό που λέγαμε και χθες. Αλλά καλό είναι να επαναλαμβανόμαστε γιατί έτσι μαθαίνουμε. Κάθε χρόνο είναι μια αναγκαιότητα. Και είναι τον Οκτώβριο τώρα ξεκινά, που δεν έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα ξεκινά και η παρακολούθηση της όλης. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα ή θα πάμε να δούμε θέμα, να μας πούνε αν έχουμε χρόνο. Αναλόγως. Αν προλαβαίνουμε, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε.